αυτά, τι γίνεται στο κεφάλαιο με Σκέμπρη, μια ήταν αλλιώς τα πράγματα, μια διαφοροποιημένα. Στο τέλος της ημέρας η ουσία είναι αυτή που μετρά. Πώς έχουν τα πράγματα για αυτό το θέμα? Οι οδηγίες που έχει ο ποσφαιστής είναι ξεκάθαρες. Μετά από ολιγοήμερη άδεια που του έχει δοθεί λόγω του γάμου του, είναι όπως εντός της ημέρας μεταβεί στο προγραμματικό κέντρο στην Αυστρία. Το τι θα βγάλει το τέλος της ημέρας θα το δούμε. Μάλιστα, θα περιμένετε να δει αν πάει η οχή και... Ναι, μάλιστα. Άρα η άδειά του λύγει εχθές, για παράδειγμα. Ενώ πριν από τη σημερινή προπόνηση αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει σήμερα να είναι στο προγραμματικό κέντρο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στο μεταγραφικό γενικότερα, πώς θα περιμένετε τα πράγματα? Η προσπάθεια συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε περισσότερο πριν πέσουν υπογραφές με τον οποιοδήποτε ποσφαιριστή. Όταν και εφόσον γίνει αυτό, τότε άμεσα θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση. Σε ό,τι αφορά στην σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείς ότι είναι σημαντική? Θα είναι το ναι το όχι για το αν συνεχίζει ο πρόεδρος και κάποιοι εκ των συνεργατών εν ώψη εκλογής γενικής συνέλευσης? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται με αλφαγιώτα να εννοηθεί, έτσι? Εντάξει, να απαντήσω κάπως διαφορετικά. Ναι. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κρίσιμες και καθοριστικές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τρέχουν. Είτε αυτά λέγονται ποδοσφαιρικά, είτε οικονομικά, είτε αντιλαμβάνεστε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα και τα κριτήρια του Ιουλίου, που πρέπει να μαζευτεί ένα σοβαρό ποσό για να περάσουμε και αυτά τα κριτήρια. Θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Όσον αφορά τώρα τα διοικητικά, αντιλαμβάνεστε ότι 17 εκ του λήγει η προθεσμία υποβολή των υποψηφιωτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το όλο σκηνικό τις επόμενες 2-3 μέρες θα ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Πιθανόν και απόψη, ας πούμε. Διότι μπορεί να μην έχει άλλη συνεδρία ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό εννοώ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την νυν συμφωνία. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Στο κεφάλαιο κριτήρια Ιουνίου, το ποσό συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές είναι πάνω κάτω το ίδιο ή συγκριτικά είναι αρκετά χαμηλότερο, αλλά δυσκολεύει πάλι τις κινήσεις σας? Τώρα δεν έχω μπροστά μου αριθμού συγκεκριμένα. Είναι ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, υπολείπεται ένα ποσό. Είναι γι' αυτό που αν θέλετε και μου δίνετε και ευκαιρία να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά να κάνει τα διαρκές του. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν τα κριτήρια του Ιουνίου, αλλά από τη στιγμή που είμαστε και σε μια περίοδο προς αφαιρέσεων, αυτό συνεπάγονται και αρκετά λεφτά τα οποία πρέπει να βγουν από τα ταμεία του σωματείου. Για να βγουν αυτά τα λεφτά πρέπει να υπάρχουν. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, πρέπει ο κόσμος, όπως το κάνει πάντα, να έρθει κοντά να κάνει τα διαρκείας του, έτσι ώστε και να βοηθήσει και την ομάδα, αλλά και να είναι και αυτός από την πλευρά του έτοιμος με το διαρκείας στο χέρι να παρακολουθήσει την ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε και στη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλώ. Τέλειω για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Εκ μέρους του Προέδρου, ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του σωματείου, και από όλη γενικότερα την οικογένεια της Ομόνοιας, θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή και βαθιά συντηρητήρια μας προς τον φίλον οικονομικό σύμβουλο του σωματείου μας, τον πρώην οικονομικό σύμβουλο του σωματείου μας, τον φίλον τον Χριστόδουλο τον Κυριακίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του πριν λίγες μέρες. Μάλιστα. Αιωνία της μνήμης, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από Ομόνοια και Χριστόδουλο.